Να δούμε πώς το βλέπει αυτό ο κ. Χαραλαμπίδης, μια και... Τα γλυπτά. Θα πω πολύ δυναμικά, ναι. Γιατί ενώ δεν είχαμε συνεννοηθεί... Καλώς ήρθατε. Καλώς βρήκα, καλημέρα. Θα σας πω κάτι το οποίο θα είναι εντυπωσιακό, ναι. Διότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρωταγωνιστούν στη νέα μου ταινία. Και το εννοώ. Πίσω θα δείτε από εσάς και θα το δουν τώρα και οι τηλεθεατές. Ναι. Ακριβώς νυχτερινός εκφωνητής. Είναι ναι. Η καινούργια σας ταινία, βγαίνει 20 του μηνός. Και να λοιπόν... Και μεταξύ, τα... βλέπεις έτσι. Μας την έφερε από εδώ. Είπαμε να κουβεντιάσουμε λίγο για εκλογές, αλλά. Θα τα πούμε και για τις εκλογές. Αλλά θέλω να σημειώσω για τα γλυπτά του Παρθενώνα, για το ανατολικό αέτομα, το υπέροχο αέτομα, το όπου έχει υπέροχα αντίγραφα η στάση μετρό Ακρόπολης. Ναι. Καλό λοιπόν όλους τους Έλληνες να πηγαίνουν να χαιρετίζουν έστω και τα αντίγραφα των γλυπτών που είναι τώρα δυστυχώς στο Λονδίνο. Εκεί έχω γυρίσει μερικές σκηνές από τη νέα μου ταινία και έτσι χαριτωμένα λέω ότι σκηνοθέτησα τα γάλματα του Παρθενώνα. Πότε βγαίνει η ταινία? Η ταινία βγαίνει 20 του μηνός, βγαίνει στα καλοκαιρινά σινεμά, λέγεται Ο Νυχτερινός Εκφωνητής και είναι η πρώτη ταινία στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου που μιλά για το ραδιόφωνο. Εκτός από μια ταινία της δεκαετίας του 50 που μιλά για ένα διαγωνισμό τραγουδιού στο ραδιόφωνο. Τώρα περίμενε, με προκαλεί. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό ήρθα και να προκαλέσω. Θέλω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση ραδιόφωνο, μεγάλη αγάπη. Να, σε μια σκηνή έστω. Ραδιοφωνικός παραγωγός. 25 χρόνια στο ραδιόφωνο. Ξέρω την ακούω. Είναι από το 1995. Τέλεια. Από χθες δηλαδή. Σαν ψες και εμένα μου φαίνεται. Αυτό ακριβώς. Δεν έχει αποτυπωθεί. Συγγνώμη τώρα να πω κάτι. Πέσει πρώτα. Όχι, γιατί ραδιόφωνο. Δηλαδή μια ταινία για το ραδιόφωνο. Γιατί είναι και τέχνη το ραδιόφωνο. Αλλά... Ακριβώς. Συγγνώμη να διαβάσω. Εδώ έχω μπροστά μου σκονάκι. Ναι. Επειδή πριν από 2 μήνες έγινε 50 ετών η Χριστίνα μας, έκλεισε. Μπαίνει στην καλλιτεχνική εφηβεία. Ναι. Εγώ έτσι λέει εδώ. Ακριβώς. Λέω ένας ότι βετεράνος, σύνταξη για κάποιο λόγο. Ένας βετεράνος νυχτερινός ραδιοφωνικός εκφωνητής, τη βραδιά που γίνεται 50, συνειδητοποιεί μια μηχανία ότι πια δεν συγκαταλέγεται στους νέους και ξετυλίγει στον αέρα τη ζωή του. Έτσι λέει η ταινία. Και γιατί κοιτάς εμένα, Κώστα? Λέω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Το δημιουργό. Ο δημιουργός λοιπόν έχει να πει ότι γιατί ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο και ο κινηματογράφος, κατά έναν αλόκοτο τρόπο, είναι συγγενικές τέχνες. Γιατί υπάρχει μια αραβική παροιμία που λέει «Μίλα μου για να σε δω». Έτσι λοιπόν, στο ραδιόφωνο μιλάς και δημιουργείς εικόνες. Στο σινεμά βλέπεις και ακούς με ένα δικό σου τρόπο. Όπως και να έχει, στον 21ο αιώνα το ραδιόφωνο ξαναέρχεται. Mm. Γιατί μέσα από την ψηφιακή επανάσταση είναι παντού μαζί μας, στα κινητά μας. Ακούμε πιο πολύ ραδιόφωνο από ποτέ. Κάποιοι έλεγαν ότι πεθαίνει σιγά σιγά το ραδιόφωνο. Φοβήθηκαν μέσα από τις πλατφόρμες ότι θα σβήσει. Νομίζω δεν θα σβήσει ποτέ. Το ραδιόφωνο έχει το ατού του εδώ και του τώρα. Ναι. Ακούς Spotify, είναι μουσική. Δεν είναι αυτό. Το ραδιόφωνο είμαι εγώ εδώ, τώρα και μιλάω για αυτό που συμβαίνει. Αλλά για να πούμε και λίγο στις ευρωεκλογές, η ταινία μου λοιπόν βγαίνει 20 Ιουνίου, γιατί έχουμε λίγο χρόνο και πρέπει να βγω και όχι, μισό, στον θα... αέρα. Θα πούμε. Έχουμε ένα λεπτό. Γιατί πριν πάμε πολύ χρόνο σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε ένα λεπτό. Πριν πάμε σε ευρωεκλογές, να πω το εξής. Προχθές βλέπω εκεί πέρα που όπως γυρνάω στο Netflix πολύ συχνά που το έχω στη τηλεόραση. Βλέπω που ανέβει τα φθηνά τσιγάρα. Ωραία, παιδάκι μου. Και έχω ανέβει και λέω, εντάξει, θα το δω για λίγο, λέω. Έτσι, 5 λεπτάκια, ρε παιδί μου, όσο τρώω το βράδυ. Ναι. Δεν μπορείς το για λίγο. Με το βλέπεις και το ξαναβλέπεις. Ναι. Με έχει στοιχειώσει. Με την καλή την το ανέβω στο Netflix, δεν φταίω εγώ. Ήταν εκεί μπροστά μου. Ναι, με στοίχιωσε μπερδεμένα. Δηλαδή, να κάνεις μια ταινία, ήμουν 29 χρονών, να γίνει μια επιτυχία και να σε καθορίσει, το καταλαβαίνω. Αλλά να κάνεις μια ταινία στα 29 και να σε βρει στα 40 για να σου πει καλά τα έχεις κάνει στα 29, αλλά όπως έλεγε ο David Bowie και 10 λεπτά πιο μπροστά να βρεθεί την εποχή σου το πληρώσεις. Τέλος πάντων, αυτά. Να πω όμως κάτι τώρα που ξανά είδα λοιπόν, και το είχα δει και εγώ τότε λοιπόν και ξανά κλπ. Όχι, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν το εξής. Έβλεπα μια ταινία και λέω τηλεκάρτα. Πρώτον, ένας που βλέπει τώρα που είναι 20 χρονών. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει. Τα κέρματα στο. Πες μου, τα κέρματα στο. Ναι, τι είναι αυτό, γιατί σταματάει και δεν μιλάει. Τι είναι το κέρμα, γιατί δεν έχει άλλο. Τι είναι τηλεκάρτα, γιατί η χαρά. Το τρόλεϊ. Ναι. Τι είναι ο τρόλεϊ. Τρόλεϊ υπάρχει. Στην Πατσίου υπάρχει. Το τρόλεϊ δεν υπάρχει πια. Α, δεν υπάρχει το κίτρινο. Άστα, τα κίτρινα τα πετάξανε, φύγανε, χαθήκανε. Ή πα στην Ακαδημία στα τσιγάρα, στη στάση που ήταν τα λεωφορεία, θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Ξεχάστε τα, δεν υπάρχουν πια αυτά. Οι ακαδημίες είναι καινούργια πια. Μία πόλη. Ναι, ρε παιδιά, αλλά ήρθαμε τώρα να μιλήσουμε για προεκλογές και για νυχτερινό εκφωνητή. Άστα αυτή να τσιγάρα. Επίσης σκεφτόμουν, θα πω και τι άλλο σκεφτόμουν μέσα εκεί στο καφενείο. Ναι, να μέρα τα πούμε. Συγγνώμη, μέσα στο καφενείο που συζητάγαν ο ένας με τον άλλον. Που ήσταν. Πρέπει να πει για τη νέα του ταινία. Τι του λε, στο καφενείο και στη νέα ταινία. Ήσασταν τέσσερις και συζητάγατε. Σήμερα, αν πα καφενείο, δεν συζητάει κανείς με άλλον. Είναι με ένα κινητό και κοιτάει ο ένας το και το άλλο. Κοίτα, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα του χρόνου πια βαρέθηκα τα φθηνά τσιγάρα για την ιστορικότητα των φθηνών τσιγάρων, για τη λαογραφική διάθεση των φθηνών τσιγάρων, αλλά τώρα νομίζω ότι ο νυχτερινός εκφωνητής είναι πάμε, καλοκαιρινή πάμε. Ταινία να είναι τα αστέρια πάνω από την πόλη, να πίνεις τις γρανίτες σου και να βλέπεις μια ιστορία αγάπης. Ανεκπλήρωτη. Είναι ιστορία αγάπης. Τι είναι.
Ανεκπλήρωτη όμως, γιατί ανεκπληρωμένη τι να δούμε. Είναι η ιστορία ενός νυχτερινού εκφωνητή που γίνεται 50 χρονών και θυμάται ότι πριν από 30 χρόνια, όταν ήταν Τσολιάς, ήταν εύζωνας αυτός στην Προεδρική Φρουρά και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω την Προεδρική Φρουρά για τη μεγάλη παραχώρηση που μας κάνει. Να το πάρει το τηλέφωνο όμως. Το τηλέφωνο, ναι, περίμενε, έχω εκπλήξεις. Ναι. Αυτός λοιπόν ήταν Τσολιάς, ήταν εύζωνας. Ναι. Ήταν ωραίο παιδί, ψηλό. Τον ερωτεύτηκε μια κοπέλα που χόρευε στη λυρική σκηνή, ήταν μπαλαρίνα. Ξέρετε, οι νέοι είναι αλαζόνες. Και αυτός μες στην αλαζονία της νοτιτάς του δεν φέρθηκε καλά στην κοπέλα. Ναι. Λίγο την περιφρόνησε. Όμως εκείνη η μπαλαρίνα είχε ένα μεγάλο χάρισμα. Άφηνε υπέροχα μηνύματα στον τηλεφωνητή του. Το φλερ της δεκαετίας του 90, από ό,τι όλοι θυμόμασταν, που ήταν στον τηλεφωνητή. Θυμάστε, βέβαια, με κασέτες που κρατούσαμε. Αυτός λοιπόν βρίσκει την κασέτα πριν 30 χρόνια με τα υπέροχα μηνύματα της μπαλαρίνας και πικρά μηνύματα. Και του λέει: όταν γίνεις 50, θα ξαναλέμε. Και τη νύχτα λοιπόν αυτή την ψάχνει, παίζοντας στον αέρα όλα τα μηνύματα που της είχε αφήσει τότε. Η συνέχεια στη μεγάλη οθόνη. Φτάσαμε σε ευρωεκλογές. Τώρα, παιδιά, ευρωεκλογές. Τελειώσαμε αυτά. Ευρωεκλογές. Περίμενε. Ναι. Δεν ξέρω. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε. Έχουμε... Πόσο χρόνο έχουμε. Να ξεκινήσουμε, παιδιά, ή έχουμε. Ή να πάμε σε διαφημίσεις. Έχει και εκπομπή. Έχει και εκπομπή στο ραδιόφωνο. Περιμένει λίγο την εκπομπή. Παιδί μου, θα παίζει λίγο μουσική. Στις 10. Θα παίζει. 10 είναι, παιδιά, δεν πειράζει. Θα παίζει ηχογραφημένα μηνύματα. Λοιπόν. Α, καλό. Ωραίο από κάτι τέτοιο. Από παλιά. Πάμε, παιδιά. Ευρωεκλογές σε λίγο. Earth News, δελτίο ειδήσεων ακολουθεί. Συνεχίζουμε με τον Ρένο Χαρλαμπίδη στην Αρθένα. Επιστροφή στη συζήτησή μας, η οποία έχουμε δώσει υποσχέσεις ο ένας τον άλλο και οι τρεις μας βλέπετε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Ρένο Χαραλαμπίδη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι σήμερα εδώ. Και εγώ ευχαριστώ και ευχαριστούμε στην ΕΡΤ, η οποία ΕΡΤ στήριξε οικονομικά τη νέα μου ταινία, τον νυχτερινό εκφωνητή. Και την ευχαριστώ που στο ΕΡΤΦΛΙΞ έχει αναρτήσει και τα φτηνά τσιγάρα και τα τέσσερα μαύρα κουστούμια. Και τα λέω έτσι γρήγορα, μην τα ξεχάσουμε, γιατί εντάξει, όταν σε βοηθάνε πρέπει και εσύ να τα αποδίδεις τα ευχαριστίες. Αυτό είναι πολύ. Είναι ωραίο να το λες καταρχήν, ναι. Εσύ σημαίνει ότι εκτιμάς. Πάμε λίγο στις ευρωεκλογές, γιατί δεν θα την κάνουμε ποτέ αυτή τη συζήτηση. Είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω αν ως τηλεθεατής, όταν ανοίγεις την τηλεόραση, αν ως πολίτης συνειδητοποιημένος που λες θα πάω να ψηφίσω για τις ευρωεκλογές, βλέπεις ότι η συζήτηση σε καλύπτει. Εν τω μεταξύ, μιλάω στον Ενικό, λες και γνωρίζω. Παρακαλώ, αλλά, παρακαλώ, αλλά θα το ήθελα. Το οικείο πρόσωπο. Παρακαλώ, οπότε, μου δίνει μεγάλη χαρά. Οπότε ζητώ συγγνώμη. Αν αυτός σε καλύπτει και λες, εγώ τώρα ναι, ξέρω ότι είναι οι ευρωεκλογές, ξέρω, έχω κατάλαβει τι λέει ο καθένας και θα πάω να ψηφίσω. Γιατί είναι και ένα δείγμα αν αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε κι εμείς εδώ αφορούν στον κόσμο, ναι, τελικά. Ναι. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι πια, καθώς ο 21ος αιώνας ρολάρει στο τέλος του πρώτου τετάρτου, 2024, έφυγε ο 21ος, η πρώτη αρχή, αρχίζει να έχει χαθεί η έννοια αριστερά-δεξιά και γίνεται περισσότερο γεωγραφικός προσδιορισμός, πάω αριστερά, πάω δεξιά, παρά πολιτικός. Εγώ νομίζω ότι αυτό που ισχύει είναι μια σύγχυση. Ακούμε απόψεις, ιδέες, πολιτικές τοποθετήσεις που αν κλείσουμε την υπογραφή δεν καταλαβαίνουν πού έρχονται. Δηλαδή κάποια στιγμή δηλώσεις, σχέδια της αριστεράς που ήταν ξεκάθαρα, είχαν ξεκάθαρο στίγμα τους στο παρελθόν, αν δεν ξέρουμε από πού προέρχονται, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού. Δεν υπάρχει μια υπογραφή στο πολιτικό προσκήνιο. Ιδεολογική, δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι ξεκάθαρο. Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο. Γιατί είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε ότι όλες οι πολιτικές, ο φιλελευθερισμός, η αριστερά, ο κομμουνισμός, διαμορφώθηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα, εφαρμόστηκαν στις αρχές του 20ου. Τώρα ρολάρουμε τον 21ο. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για τους Έλληνες να αναστοχαστούν το ποιοι είμαστε και ο καθένας προσωπικά να σκεφτεί πού τοποθετούμε. Mm-hmm. Γιατί επαναλαμβάνω, πια το αριστερά και δεξιά είναι γεωγραφικός όρος. Τώρα, βλέπουμε και σε όλες τις εφημερίδες, όλο το διάστημα παίζει η εποχή πολύ ψηλά. Και παίζει η εποχή γιατί το βλέπουν, το μετράνε στις δημοσκοπήσεις, ειδικά λένε στους νέους. Μας έλεγε νωρίτερα η μητρολόγος μας θα έχει 35 βαθμούς. Μπορεί να πάνε στην παραλία. Τώρα, μεταξύ μας, μια χαρά μπορεί να πας και στην παραλία και μια χαρά μπορείς να πας και να ψηφίσεις πριν. Δεν είναι καμία διαδικασία που κατάει και 30 ώρες. Ναι, ναι. Πας, μπαμ, μπαμ, ψηφίζεις ή φεύγεις. Μία λέξη. Τι κρίμα. Τι κρίμα η ψήφος για την οποία έχουν δοθεί ζωές, έχει χυθεί αίμα, έχουν γίνει επαναστάσεις. Να θεωρείται ένα βάρος, ενώ πρέπει να είναι μια έκφραση χαράς. Και μην ξεχνάμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε ιδιώτη, idiot, από εκεί είναι το αγγλικό idiot, το ηλίθιος, αυτόν που ιδιώτευε, δεν ασχολούνταν με τα κοινά. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν πάνε να ψηφίσεις στις ευρωεκλογές, να ξέρεις ότι θα χαρακτηριστείς ιδιώτης, με τις συνέπειες που μπορεί να έχει τέτοιος χαρακτηρισμός. Mm-hmm. Idiot. Μήπως πάντως. Α, έλα, συγγνώμη. Όχι. Εσύ που έρχεσαι και σε επαφή με νέο κόσμο. Έχει ενδιαφέρον ο νέος κόσμος. Μπράβο. Είναι απολιτικ. Τους κατηγορούν για διάφορα.
Μήπως απλά ο πολιτικός λόγος πια δεν τους αφορά και δεν τους αγγίζει, οπότε αποστασιοποιούνται, ή μπορεί να έχουν άποψη και να μην εκφράζεται. Εσύ πώς... Το πολύ εντυπωσιακό, επειδή στις ταινίες μου έρχονται νέοι, όχι μόνο είναι ενημερωμένοι, όχι μόνο ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Εντάξει, ασφαλώς δεν είναι αυτό που θα θέλανε, αλλά νομίζω ότι αυτοί που αδιαφορούν είναι οι σαραντάριδες. 40-50. Εκεί μιλάμε για μια κουρασμένη γενιά που έφαγε στο κεφάλι την κρίση, τη διάψευση, τις κολοτούμπες. Αυτοί είναι που έχουν κουραστεί και δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν, κατά τη γνώμη μου. Οι νέοι έρχονται αποφασισμένοι. Ναι. Αυτό το καταθέτω και πρέπει λίγα να το σκεφτούμε, παιδιά. Και πώς βλέπουν άραγε την Ευρώπη όμως, και οι νέοι και οι ηλικίες που... Κοιτάξτε, το παράξενο είναι ότι ένας νέος άνθρωπος 25-35 χρονών, που γεννήθηκε πρόσφατα, που έχει γεννηθεί μες στην Ευρώπη, θεωρεί την Ευρώπη σαν αυτονόητο. Δεν μπορεί να φανταστεί την Ελλάδα εκτός Ευρώπης, όπως τη ζήσαμε εμείς. Τι πώς τη βλέπουν, είναι σαν να μου λες πώς βλέπεις την Ελλάδα σαν ανεξάρτητο κράτος. Κάποτε ήμασταν υποτουρκικοί. Το θεωρούν αυτονόητο. Και ξέρεις, και όταν θεωρείς κάτι αυτονόητο, τότε είναι επικίνδυνη στιγμή να το χάσεις. Η ακροδεξιά που φαίνεται στην Ευρώπη, μια και λέμε για ποια Ευρώπη μιλάμε, που φαίνεται να παίρνει, να κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια, είναι κάτι που σε ανησυχεί, σε προβληματίζει, θα... Επειδή αντιμετωπίσαμε σκληρά την ακροδεξιά στην Ελλάδα, μάλλον δεν θα, είναι, δεν θα πω θα, το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Το αντιμετωπίσαμε, το πολεμήσαμε και συγκρουστήκαμε με τοπικά. Όχι μόνο με τρομάζει, μου βαραίνει ένα πολύ μεγάλο συνεγερμό. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει όλη η Ευρώπη, είναι αυτή η λέξη που μου αρέσει τον τελευταίο καιρό, αναστοχασμός. Που ο αναστοχασμός σημαίνει σταματάω για λίγο, σκέφτομαι ποιος είμαι, τι έχω κάνει, τι έχω μέσα στο κεφάλι μου, τι έχω μπροστά μου και ξαναπροχωράω. Δεν πρέπει να αφαιθούμε στην επιτάχυνση που δίνει η ιστορία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ήλιγκο που να επιτρέψει ακρότητες να υπάρχουν στον πολιτικό χώρο. Μάλιστα. Πρέπει να κλείσουμε, πρέπει ευχαριστώ να αφήσεις πολύ για την πρόσκληση για την πολιτική. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. 20 Ιουνίου νυχτερινός εκφωνητής στα καλοκαιρινά σινεμά και ευχαριστώ την ΕΡΤ για τη βοήθεια. Να είσαι καλά. Βγαίνοντας, θα πετύχεις ερχόμενη την πρώην επίτροπη, Νάντη Μαντοπούλου. Έχεις 4 λεπτά όσο κρατάτε το επόμενο μας θέμα, να την πείσεις να δει την ταινία στο σινεμά. Τώρα θα συμβεί και τώρα θα την πείσεις. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ να την πείσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.